Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στις νεοφυείς επιχειρήσεις, στις startup επιχειρήσεις, δηλαδή σε αυτές που παράγουν καινοτομία και με κύριο στόχο τους την εξωστρέφεια. Και το θέμα αυτό το συζητούμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων, τον κύριο Δημήτρη Τσίγκο, ο οποίος ήδη από το πρώτο μέρος μας ανέφερε πολύτιμες εμπειρίες από τη συμμετοχή του σε γεγονότα όπως ένα πρόσφατο συνέδριο στη Γαλλία, αλλά και από την εκδήλωση της ΔΕΗ, η οποία όπως σας είπα και στο πρώτο μέρος στηρίζει αυτές τις προσπάθειες των νεοφυών επιχειρήσεων. Θα δούμε δύο βίντεο από την εκδήλωση της ΔΕΗ με δύο συνεντεύξεις ανθρώπων που και αυτοί ασχολούνται με τις νεοφυείς επιχειρήσεις και θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Τσίγκο. Ποιες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει κανένας στον χώρο των startup? Και στη σημερινή εκδήλωση που έχουμε ήδη παρακολουθήσει, έχουμε ακούσει ποια είναι τα βασικά προϋπαιτούμενα. Σίγουρα είναι μια καλή ομάδα, μια δομημένη ομάδα, η οποία έχει ένα σαφή στόχο. Θα προσέθετα το κομμάτι που λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεξιότητες που αλληλοσυμπληρώνονται. Δηλαδή, αν μιλάμε για μια τεχνολογική εταιρεία, έχουμε έναν άνθρωπο που ασχολείται με το business και το marketing, έναν άνθρωπο που γράφει τον κώδικα, προγραμματισμό και έναν άνθρωπο ο οποίος κοιτάει το κομμάτι του σχεδιασμού του προϊόντος το οποίο καλείται η ομάδα να αναπτύξει. Το πολύ μεράκι και η πολύ μεγάλη τιμότητα να αφιερώσουν πολλές ώρες, πολύ χρόνο στην ιδέα, στο προϊόν και στην εταιρεία τους. Και από εκεί πέρα ένα business plan, ένα prototype, να δείχνει με κάποιο τρόπο αυτή η ομάδα ότι προδιαγράφει το προϊόν να έχει αυτή τη μορφή όταν βγει τελικά στην αγορά και την πυγμή να βγει μπροστά και να το παρουσιάσει. Για αυτή η ομάδα χρειάζεται κάποια προετοιμασία, δηλαδή πρέπει να γνωρίζονται αυτοί που θα τη συστήσουν, να έχουν ανταλλάξει κάποιες απόψεις πριν? Είναι καλό πάντα για την χημεία της ομάδας οι συνειδητές της εταιρείας να γνωρίζονται από πριν. Τις περισσότερες φορές ακούμε για τις εταιρείες που ξεκινάνε από γκαράζ, κυρίως στο εξωτερικό. Και στη χώρα μας φαίνεται ότι οι φίλοι και οι άνθρωποι που γνωρίζονται από πριν έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες τελικά να ξεκινήσουν και να κινήσουμε καινούργια εταιρεία. Δεν είναι προαπαιτούμενο σίγουρα, γιατί μερικές φορές σε μια ομάδα, ανάλογα και με το project, σιγά σιγά απαιτούνται δεξιότητες οι οποίες δεν είχαν ίσως προδιαγραφεί με τόσο σαφή τρόπο στην αρχή. Άρα μπορεί και στη συνέχεια να μπει κάποιος. Αλλά είναι καλό να υπάρχει μια πολύ, πολύ καλή σχέση μεταξύ των συνειδητών και ακόμα και αυτοί οι οποίοι θα μπουν στη συνέχεια να έχουν μια πολύ καλή αντίληψη και του οράματος της εταιρείας, αλλά και του τι πάνε να χτίσουν όλοι μαζί. Η Industry Disruptors Game Changers είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε ένα χρόνο πριν με στόχο την ενίσχυση και την ανάπτυξη και την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Μέσα σε αυτό το χρόνο έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε διάβλους εξωστρέφειας για αρκετά startup και αρκετές πλατφόρμες τις οποίες μπορούν να λάβουν γνώση, να πάρουν μέρος στους διαγωνισμούς και τελικά να πάρουν και σημαντικά βραβεία σε επίπεδο χρηματοοικονομικής υποστήριξης. Είναι αλήθεια ότι αυτή την περίοδο βιώνουμε μια τεράστια ανάπτυξη αυτού του οικοσυστήματος των νεοφυών, το οποίο δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες, μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και παγίδες. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια νομίζω ότι μπορεί να οικοδομηθεί η επόμενη μέρα για την ελληνική οικονομία. Είναι πια γεγονός και όχι, δεν είναι ελληνικές δηλώσεις, είναι δηλώσεις της Κρούς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το μοντέλο ανάπτυξης και μεγάλες προσλήψεις από τις πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρείες ή από τις κυβερνήσεις έχει τελειώσει. Σε σχέση με το παρελθόν, τι προστιθέμενες αξίες προσφέρουν οι startup? Τι προστιθέμενες αξίες μπορούν να προσφέρουν? Δυνητικά μιλάμε για ανθρώπους, πάντα στην Ελλάδα είχαμε ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία, με δυνατότητες, καλά μυαλά, σπουδαγμένα. Αυτό που αλλάζει καταρχήν είναι το μοντέλο που επιχειρεί κάποιος. Μιλάμε γιατί τα startups σαν οικοσύστημα από τη φύση τους, μέσα από το DNA τους, έχουν την ομαδικότητα. Άρα δημιουργούνται πια ομάδες από εκεί που είχαμε την ατομική επιχειρηματικότητα σαν πρότυπο στην Ελλάδα, με τις δυσκολίες που αυτό έχει. Επίσης έρχεται οριζόντια πια ο άξονας της τεχνολογίας. Οπότε αυτό δημιουργεί πολλές περισσότερες
ευκαιρίες, διότι είναι με μικρότερα κόστη, γρήγορη σύσταση και ανάπτυξη των εταιριών. Πάντως, στην εκδήλωση της ΕΔΕ υπόθηκε από τον κύριο Κεφαλογιάννη ότι η καινοτομία μπορεί να γίνει και σε όλους τους τομείς. Προϊόντα παραδοσιακά. Βεβαίως. Και συγκεκριμένα το ελαιόλαδο που έχει 4.000 χρόνια ιστορία. Αυτή είναι και η λογική των industry disruptors. Εμείς έχουμε εστιάσει σε 6+1 πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Δεν πάμε μόνο στην τεχνολογία. Μιλάμε για τις δημιουργικές βιομηχανίες, μιλάμε για τον τουρισμό, μιλάμε για την τεχνολογία, μιλάμε όμως και για την υγεία, όπου έχουμε αναπτύξει με τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Εταιριών Ελλάδος ένα διαγωνισμό για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων που εστιάζουν στην υγεία. Μιλάμε για την ενέργεια. Και βεβαίως μιλάμε και για την αγροτική επιχειρηματικότητα. Το σημαντικό πράγμα που πρέπει κανείς να έχει σαν startup είναι η θέληση να μάθει, να ακολουθήσει διεθνείς νόρμες και να μην ανακαλύπτει τον τροχό και να βρει μια καλή δίκτυο μεντόρων που μπορεί να τον βοηθήσει και που είναι και τεράστιο προνόμιο. Γιατί όταν εμείς ξεκινήσαμε να επιχειρούμε, και όχι πολλά χρόνια πριν, 10 χρόνια πριν, δεν είχαμε κανένα να μας βοηθήσει και να μας καθοδηγήσει. Είναι μια τεράστια ευκαιρία αυτή που έχουν οι νέοι άνθρωποι τώρα. Πιστεύετε ότι το θέμα της ελλείψεως ρευστότητας επηρεάζει, θα έλεγα έτσι, πνευματικά αυτούς που θα θέλαν να ξεκινήσουν μια καινούργια δραστηριότητα? Στην πράξη όχι. Αντίθετα, εγώ πρέπει να πούμε ότι κυρίως σε αυτή τη φάση τα τεχνολογικά startup είναι πάρα πολύ τυχερά. Μέσω του Jeremy των προγραμμάτων που έχουν δημιουργηθεί αυτά τα 4 fund και ουσιαστικά διαχειρίζονται 70 εκατομμύρια ευρώ και τα 4 μαζί, τα οποία είναι να πέσουν στην ελληνική οικονομία και να ενισχύσουν νεοφυείς, από μόνο του είναι μια μεγάλη δεξαμενή. Επίσης, όταν υπάρχουν καλές ιδέες, υπάρχουν και οι άνθρωποι να τις επιδοτήσουν αυτές τις ιδέες. Μέσω ενός private equity, με να πάρουν ένα κομμάτι της εταιρείας. Αλλά και αυτό είναι δυναμική σχέση, γιατί μπαίνοντας ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας ή ένας επιτυχημένος επενδυτής σε ένα startup, αυτό σημαίνει ότι θα του δώσει υπεραξία και στη συμβουλευτική και στο πώς να διαπραγματευτεί και στο πώς να μεγαλώσει. Άρα δεν νομίζω ότι το οικονομικό είναι το πρόβλημα. Κατά την εκτίμησή σας, για τι προσόντα θα πρέπει να έχει κάποιος που θέλει να ξεκινήσει το βασικό μια νεοφυή επιχείρηση? Είναι να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο, να έχει θέληση και επιμονή, δηλαδή να σηκώσει τα μανίκια και να βουτήξει. Από εκεί και πέρα, οι δεξιότητες που πρέπει να έχει σίγουρα δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά με το πτυχίο. Γιατί έχουμε δει developers, coders που κάθονται και αναπτύσσουν στο computer τους, στο σπίτι τους, πράγματα τα οποία έχουν τεράστια υπεραξία. Έτσι. Το βασικό είναι να έχει τη θέληση να βουτήξει, να πιστέψει και να χτίσει μια νοοτροπία και του επιχειρήν και του πετυχαίνου. Και την αισιοδοξία. Και την αισιοδοξία πάντα. Η φιλοσοφία είναι να ξεκαθαρίσουμε το χαόδες τοπίο του online βίντεο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε mobile. Δηλαδή, υπάρχει πλέον πάρα πολύ βίντεο διαθέσιμο. Αυτό που κάνουμε είναι ένα ξεκαθάρισμα και μια προσωποποίηση. Και η λέξη κλειδί είναι προσωποποίηση εδώ πέρα. Είναι δηλαδή καθαρά προσωποποιημένο στον κάθε χρήστη με βάση το feedback που δίνει, με βάση τις επιλογές του, με βάση τις διάφορες σχετίσεις του, με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε αναπτύξει. Στην παρουσίαση είπατε ότι το πλεονέκτημα αυτής της startup είναι ότι δεν χρειάζεται ο καταναλωτής τηλεόρασης να κάνει zapping. Αυτό είναι το, τεχνικά, το παραδοσιακό, αν θέλετε. Δεν έχει να κάνει με την τηλεόραση αυτή καθ' αυτή. Αυτό είναι μια παραδοσιακή περιγραφή της εμπειρίας. Η εμπειρία είναι ότι ανοίγεις τη συσκευή σου, το κινητό, την ταμπλέτα σου και ξεκινάς να βλέπεις χωρίς να χρειάζεται να μπεις να ψάξεις, να δεις τι θες να δεις, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις κανάλι, διότι εξαιτίας όλου του συστήματος που έχουμε αναπτύξει επιλέγουμε τα σωστά βίντεο. Ή τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος μας. Μέχρι τώρα τον πετυχαίνουμε αρκετά καλά. Άρα δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις κάτι, είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία που υποστηρίζεται από πίσω με καινοτόμα τεχνολογία. Δυνητικά, σε τι είδους αγορά απευθύνεστε? Δηλαδή, ποιος είναι ο πελάτης στόχος σας? Οποιοσδήποτε χρήστης, οποιοσδήποτε χρήστης smartphone ή tablet, στον κόσμο. Με μια έμφαση στην αμερικάνικη αγορά, που αυτό έχει να κάνει με την επιλογή του περιεχομένου που κάνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά
Αυτό είναι, δεν και, υπάρχει και όριο. Και η ιδέα πώς σας ήρθε? Η ιδέα ήρθε στο Γιάννη και στο Γιώργο, που είναι οι άλλοι συνειδητές της εταιρείας, όταν σχεδιάζανε το άλλο startup που έχουν στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή. Και άρχισαν και σκεφτόντουσαν το πώς δουλεύει το βίντεο, γιατί δεν υπάρχουν εφαρμογές και όλα αυτά. Και τους ήρθε η ιδέα γιατί να μην φτιάξουμε με το background τη στατιστική που είχε ο Γιώργος και στους αλγορίθμους, να μην φτιάξουμε ένα αλγόριθμο που να επιλέγει έξυπνα τι θέλει να δει ο καθένας. Μάλιστα. Και από εκεί ξεκίνησε και σιγά σιγά μπήκα κι εγώ, όσοι μου περιγράψαν την ιδέα, σαν τεχνικός. Και θέσαμε δηλαδή πλέον το πρόβλημα σε πιο στέρεες βάσεις. Και ποιες προοπτικές διαλύονται? Προοπτικές υπάρχουν, όπως είπε και ο Γιάννης στην παρουσίασή του, υπάρχουν διαφορετικά μέσα παρουσίασης, εκτός από το κινητό που πάμε στις τηλεοράσεις, που πάμε οπουδήποτε, και υπάρχει και ένα B2B κομμάτι. Το business οποίο, to business. Ναι, ένα business to business, το οποίο έχει να κάνει με την εκμετάλλευση των αλγορίθμων μας από ένα τρίτο, από ένα business, ας πούμε, για να αναλύσει τα δικά του δεδομένα πλέον. Αυτά είναι αυτή τη στιγμή δηλαδή. Κύριε Τσίγκο, είδατε και αυτά τα βίντεο που προφανώς, επειδή είσαστε και παρόν στην εκδήλωση, είχατε παρακολουθήσει τα όσα ελέγχθησαν σε αυτήν την σημαντική εκδήλωση της ΕΕΔΕ. Να επανέλθω σε αυτό το σχέδιο που αναφέραμε κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, όπου είπατε ότι δεν πρέπει η ομογένεια κατά κάποιο τρόπο να προσφέρει ελεημοσύνη προς την Ελλάδα, θα έπρεπε να δραστηριοποιηθεί ως προς την ουσιαστική υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων με αντικείμενο το κέρδος. Υπάρχουν άλλα παραδείγματα χωρών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και από εμάς? Χώρες δίπλα μας, όπως η Τουρκία για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, παρά τα πολλά προβλήματα που έχει η Τουρκία και είναι μια, καταλαβαίνω, οι πολυπλοκότητες που έχουν είναι πολύ μεγάλες, παρά τα αυτά ήταν ο πρωταθλητής Ευρώπης η Τουρκία στα κίνητρα που δώσανε για επαναπατρισμό κεφαλαίων και για πραγματοποίηση επενδύσεων. 70% φοροαπαλλαγή για angel investments, ειδικό κίνητρο επαναπατρισμού κεφαλαίου, απλοποίηση πάρα πολύ διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων. Και ξέρετε πού ήταν οι οικονομίες τουρκικές πριν 10 χρόνια που είναι σήμερα. Να το συζητήσουμε. Επίσης, χώρες όπως η Πορτογαλία, η οποία είχε και αυτή τρόικα, νομίζω τελειώνει τώρα η τρόικα στην Πορτογαλία. Τελειώνει και είναι ένα θέμα βέβαια και αυτό εκεί πέρα. Η Πορτογαλία αρνήθηκε να πάρει και την τελευταία δόση του δανείου για να μην υποχρεωθεί περαιτέρω. Με αυτά τα δεδομένα όμως, με τη τρόικα, η Πορτογαλία έκανε ένα πολύ ισχυρό σχήμα συνεπένδυσης στα co-investments για τους angel investors και επίσης με τρομερά αποτελέσματα. Και γίνονται στη Λισαβόνα τώρα, εκμεταλλεύονται πάρα πολύ και την επαφή που έχουν με τη Βραζιλία για μεγάλες αγορές και έχουν πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις πολύ δυνατές. Η Ιρλανδία είναι ένα παράδειγμα που ναι, μεν πέρασε και αυτή μια μεγάλη κρίση για άλλους λόγους όμως, κυρίως λόγω της φούσκας των ακινήτων. Και πραγματικά η τεχνολογία τώρα τη φέρνει μπροστά. Υπάρχουν χώρες πολλές λοιπόν, οι οποίες το έχουν κάνει πλειάδα τέτοιων μέτρων. Στην Ελλάδα, νομίζω, κύριε Παπανδρόπουλε, πρέπει να αντιληφθούμε το εξής. Η ταπεινή μου γνώμη είναι τουλάχιστον ότι όταν έχεις ακραίας κατάστασης προβλήματα, χρειάζονται αντίστοιχα δραστικές λύσεις. Αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι ένας ομογενής στην Αυστραλία ή στη Νέα Υόρκη ή οπουδήποτε που έχει κάποια κεφάλαια, έχει αν θέλετε ένα συναισθηματικό κίνητρο να επενδύσει στην Ελλάδα, η λογική του λέει να μην το κάνει. Άμα δεν δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να γίνουν ορθολογικά αυτές οι επενδύσεις, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σημαντικό. Διότι πρέπει πραγματικά να έχουμε εξωστρέφεια παραγωγή στην Ελλάδα και για να γίνει αυτό είναι μακροπρόθεσμο. Οι επενδύσεις αυτές στις νεοφυείς επιχειρήσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εξωστρέφεια. Ακούω πολλές φορές όλους τους πολιτικούς, όλου του φάσματος, να μιλούν για την εξωστρέφεια, λες και είναι μια απόφαση που την παίρνεις ένα απόγευμα και αύριο το πρωί είσαι εξωστρεφής. Γνωρίζω πολύ καλά και από τη δική μου εμπειρία. Είναι δουλειά ετών και πολύ σκληρή δουλειά για να βγεις σε αγορές εξωτερικού με ανταγωνισμό, με ανταγωνιστικότητα. Άρα μην τα απλοποιούμε τα πράγματα. Δεν παίζει όμως μεγάλο ρόλο σε αυτό και το θέμα της εκπαίδευσης, κύριε Τσίγκου? Παίζει το κυρίαρχο ρόλο. Εμείς το θίγουμε πάντα. Στην Ελληνική Ένωση Νεοφυείων Επιχειρήσεων, πάντα και στην αρχή που το είπαμε, μας κοιτάξανε περίεργα. Είπαμε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι το φροντιστήριο. Και θα είμαι πολύ σαφής σε αυτό. Η ελληνική οικογένεια, ο μέσος Έλληνας, δίνει 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Γιατί? Τα δίνει για να εκπαιδεύσει καλύτερα τα παιδιά ή τα δίνει γιατί υπάρχει μια μορφή, μη πω καμιά κακή λέξη τώρα, όπου τους βάζει σε μια σχολή με αποκατάσταση και έφτασαν η νηπιαγωγή και οι αστυνομικοί
να έχουν 19 μέσο όρο. Και δεν έχω τίποτα ούτε με τους μεν, ούτε με τους δε. Αλλά αυτό φανερώνει μία νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία της εξασφάλισης. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα, λοιπόν, αντί να δημιουργήσει ελεύθερους, δημιουργικούς ανθρώπους. Δημιουργεί δημοσίους υπαλλήλους. Ανθρώπους οι οποίοι είναι φοβισμένους τελικά. Οι οποίοι ψάχνουν να αποκατασταθούν έναντι τίνος. Υπάρχει ένας αόρατος εχθρός στην ελληνική κοινωνία και πρέπει να αποκατασταθούμε απέναντί του. Η εκπαίδευση, ευχαριστώ πάρα πολύ που το θίξατε. Αυτό όμως, δηλαδή, από τη στιγμή που αναγνωρίσουμε και εμείς το αναγνωρίζουμε ότι στην εκπαίδευση θα λυθεί το ζήτημα, αυτό σημαίνει ότι δεν λύνεται σε 2 χρόνια. Επειδή ξέρετε, είμαι και λίγο υπέρβαρος, συνηθίζω να λέω ότι μοιάζει με το να χάσεις κιλά. Δηλαδή, το να γίνει η οικονομία από κρατικοδίαιτη και εσωστρεφής ανταγωνιστική και εξωστρεφής είναι αντίστοιχο με το να χάσει κιλά. Δεν υπάρχει γρήγορος τρόπος. Θα πάρει χρόνο, θα είναι επώδυνο, αλλά γίνεται. Οπότε δεν πρέπει να φοβηθούμε την κούραση της προπόνησης. Και βλέπω ότι υπάρχει προσπαθία έτσι να γίνει μια συζήτηση ότι η κρίση ήταν ένα κακό όνειρο που πέρασε. Δεν είναι καθόλου έτσι. Άμα δεν αλλάξουν οι βασικές παράμετροι στην εκπαίδευση και μετά στην οικονομία, δεν θα ξεπεραστεί η κρίση. Στην περίπτωση που δεν αλλάξουν, υπάρχει κίνδυνος πλήρους διαρροής των νεοφυών επιχειρήσεων όχι μόνο εκτός Ελλάδος και εκτός Ευρώπης, θα έλεγα. Μα αυτό στη Γαλλία, επειδή συζητήσαμε πριν για το συνέδριο, ήταν το υπαριθμόν ένα ζήτημα. Ότι τα καλύτερα ευρωπαϊκά startups πηγαίνουν στη Νέα Υόρκη και στο Silicon Valley. Και μάλιστα υπήρχε ο παραλογισμός. Ας μιλήσουμε για τη Γαλλία, γιατί μια πιο αναπτυγμένη οικονομία. Υπάρχει μια πολύ πετυχημένη γαλλική επιχείρηση που λέγεται Criteo. Είναι ο διεθνής ηγέτης στο mobile marketing. Φτιάχτηκε στη Γαλλία startup και έγινε διάσημη στη Γαλλία όταν μπήκε στο Nasdaq. Μάλιστα. Και είπαν οι Γάλλοι πολιτικοί, ρε παιδί μου, λέει, τι κάνουμε λάθος. Δηλαδή, για να αναγνωρίσουμε την αξία της εταιρείας που είχαμε στο Παρίσι, την αναγνωρίσαμε τελικά όταν πήγε στο Nasdaq και έκανε IPO με ευρωπαϊκά κεφάλαια. Παραλογισμός. Άρα το πρόβλημα ότι άμα δεν αλλάξουμε κάτι στην Ευρώπη, όλο το ταλέντο και όλη η εκπαίδευση που έχει γίνει στην Ευρώπη θα πάει στην Αμερική ή αλλού. Ή αλλού, βεβαίως. Ή αλλού. Γιατί υπάρχουν και η Σιγκαπούρη πρώτα απ' όλα είναι μια. Είναι η Σιγκαπούρη, είναι η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία. Σας πληροφορώ, πολλοί Έλληνες ήδη έχουν πάει στη Σιγκαπούρη και έχουν επιτυχία εκεί. Χρειάζονται άμεσες δράσεις. Κύριε Τσίγκο, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας και στην ένωσή σας, η οποία από ό,τι μου είπατε έχει 90 μέλη. Μακάρι σε λίγα χρόνια να δεκαπλασιαστούν αυτά τα μέλη, διότι όντως η χώρα μας, αν θέλει να αναπτυχθεί, έχει ανάγκη από νεοφυείς επιχειρήσεις με δυναμική εξωστρέφεια και με τις δυνατότητες βέβαια να παράγουν συνεχώς καινοτομία. Φαινόμενο που παλιότερα ένας μεγάλος οικονομολόγος, ο Γιώζεφ Σουμπέτερ, το είχε αποδώσει στη δημιουργική καταστροφή, κάτι που μας χρειάζεται. Με αυτά τα λόγια κλείνει η εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η συζήτηση σήμερα αφορούσε τις νεοφυείς επιχειρήσεις και έγινε με τον κύριο Δημήτρη Τσίγκο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων και τον οποίο τον ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή του και για την όριμη σκέψη του.